Ο Όσιος αβάς Σισόης Ομέγας. Για τον αληθινό χριστιανό δεν έχει σημασία πότε θα πεθάνει, αλλά το πώς θα πεθάνει. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ζουν με αυτήν την συνεχή μνήμη του θανάτου και αγωνίζονται σε όλη τους τη ζωή για αυτήν την ώρα, ώστε να αξιωθούν να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς ζούσε και ο Όσιος Σισόης έχοντας διαρκώς μπροστά του την μνήμη του θανάτου. Η μορφή του εικονίζεται στα μοναστήρια, πάνω από τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ναθρινή. Ο Αββάς Ισόης γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε στις αρχές του τετάρτου αιώνος. Νεότατος, παιδί ακόμη, αφήνει τον κόσμο και έρχεται στην έρημο, στην περιοχή της Νητρίας. Τότε περίφημος Αββάς στη Νητρία, ήταν ο Αβάς Ορ, ο οποίος ήταν πνευματικός πατέρας χιλίων και πλέον ασκητών. Με χαρά δέχθηκε τον νεαρό Σισόη και με το διορατικό του χάρισμα είδε τι επρόκειτο να συμβεί. Σε λίγο διάστημα τόσο πολύ πρόκοψε στην αρετή, ώστε έγινε παράδειγμα για το πλήθος των ασκητών. Από τις αρετές του η πιο σπουδαία ήταν η ταπεινοφροσύνη όπως αποδεικνύει και το εξής χαριτωμένο περιστατικό. Κάποτε ο Αβάς Ισόης ήρθε στον Αβά Ορ και του είπε «Υπέμι λόγον, πες μου δηλαδή ένα λόγο». Ο γέροντας Ορ τον κοίταξε καλά και τον ερωτά «Έχεις πίστην στην εμέ» και βέβαια του απαντά ο Ισόης. και ο Αβάς Ορ συνεχίζει «Είπαγε και αυτό που είδες σε εμένα να κάνω» ποιήσον και εσύ. Μα ο Σισόη επιμένει, τι βλέπω πάτερ να κάνεις. Και ο γέροντας του απαντά, ότι ο λογισμός μου κατώτερος εστί πάντων των ανθρώπων. Ο Σισόη, θέλοντας έστω και μετά από την κίνηση του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου να γίνει μέτοχος και μιμητής της ασκήσεως εκείνου, αναχώρησε από την Ιτρία και ήρθε στο όρο του Μεγάλου Αντωνίου όπου ήταν τόπος βαθιά ερήμου και απόλυτης ησυχία. Εδώ έζησε για 72 χρόνια, μέσα σε μία σπηλιά, με άσκηση μεγάλη και σκληραγωγία. Με το ταπεινό του φρόνημα και την δύναμη της προσευχής νικούσε. Οι αρετές του έγιναν ονομαστές όχι μόνο στην Αιγυπτιακή έρημο, αλλά ακόμη και στις μακρινές πόλεις των χριστιανών, ώστε πολλοί μοναχοί κληρικοί ή και λαϊκοί, έρχονταν να τον δουν και να ωφεληθούν ψυχικά από αυτόν. Εκεί στην τραχία έρημο αγωνιζόταν να διατηρεί την ταπείνωση, για την οποία έλαβε χάρη από τον Κύριο να επιτελεί πολλά θαύματα. Έφτασε σε σημείο ακόμη και νεκρούς να αναστήσει. Επειδή όμως δεν ήθελε καμία επίγεια αναγνώριση, απέφευγε να κάνει θαύματα για να μην δοξάζεται το όνομά Του και οι άνθρωποι να Τον τιμούν. Ο Θεός όμως ευδόκησε και χωρίς την θέληση του οσίου να γίνονται εξαίσια θαύματα, όπως το εξής. Κάποιος άνθρωπος που άκουσε περί του αβάσι σόη, πήρε το μονάκριβο παιδί του και ξεκίνησε να έλθει να τον γνωρίσει από κοντά. Στον δρόμο όμως από την κακοπάθεια το παιδί δεν άντεξε και πέθανε. Ο πατέρας με πίστη προς τον Αβά σοι πήρε στην αγκαλιά του το νεκρό παιδί του και με λιγμούς πρόσπεσε μπροστά στον Όσιο αφήνοντας το άψυχο παιδί στα πόδια του και δίχως να πει λέξη βγήκε από τη σπηλιά. Ο Όσιος μη γνωρίζοντας ότι το παιδί ήταν νεκρό λέγει προς αυτό «Ανάστα, δηλαδή σήκω τέκνο και βγες έξω». Τότε αμέσως το νεκρό παιδί σηκώθηκε και βγήκε έξω όπου το περίμενε ο πατέρας του. Ο Όσιος όταν άκουσε το θαυμαστό γεγονός λυπήθηκε, διότι ήταν τόσο ταπεινός και δεν πίστευε ότι ήταν άξιος τέτοιων χαρισμάτων. Περιπλανόμενος ο Όσιος στην Αιγυπτιακή έρημο, βρέθηκε κάποτε μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του πάλε ποτέ Βασιλέο των Ελλήνων». Βλέποντας τα οστά του ενδόξου βασιλέως, αναλογιζόταν τον θάνατο και την κατάντια του ανθρώπου που τον οδήγησε εκεί, δηλαδή η παρακοή και η αμαρτία, και θρυνούσε λέγοντας «Θάνατε, τι ζε φυγήν σε». «Θάνατε, ποιος μπορεί να σε αποφύγει». Τα χρόνια περνούσαν και κάποιοι που τον θαύμαζαν ήρθαν και μπήκαν στην υπακοή του και προσπάθησαν να τον μιμηθούν. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό μοναστηράκι στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αβάς Ισόης είχε γίνει πόλο έλξης για πολλούς. Όταν έφτανε προς το τέλος η επίγεια ζωή του, οι μαθητές του για περισσότερη φροντίδα τον έφεραν κοντά σε μία πόλη. Ο κόσμος όταν το έμαθε αυτό έτρεχε να τον συναντήσει. Τότε τους παρεκάλεσε να τον μεταφέρουν στο κελί του. Εκείνοι με σεβασμό τον μετέφεραν, μα ήδη το τέλος του ήταν πολύ κοντά. Οι πολυάριθμοι ασκητές της ερήμου, όταν έμαθαν πως ο αβάσι Ισόης έφτανε προς το τέλος της επίγειας ζωής του, μαζεύτηκαν στο κελί του για να λάβουν την ευχή του, και σιωπηλοί περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί και δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. Έρχεται ο Αββάς Αντώνιος, τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Να, ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών. Το πρόσωπο του Αββάς Ισόη έλαμψε από ουράνιο φως. Τα χείλη του ψιθύρισαν ακόμη. Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη για να μπορέσω να μετανοήσω». Αυτά είπε με κόπο και δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάρι εσύ σώη. Εσύ μετανοούσες σε όλη τη ζωή σου», του είπαν. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, αν έχω κάνει αρχή μετανοίας ακόμη» και τότε ξαφνικά το πρόσωπό του άστραψε σαν τον ήλιο. Όλοι γύρω έμειναν εκστατικοί, από θαυμασμό και φόβο μαζί. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξαση, ψιθύρισε με δέος». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η γλυκητά τη φωνή του Κυρίου να λέγει «Φέρτε μου το σκεύος αυτό της ερήμου» αμέσως ο αβάς Ισόης παρέδωσε το πνεύμα του, ενώ μια αστραπή έλαμψε και φώτισε το μικρό του κελί. Παράλληλα και μια ουράνια θεία ευωδία ξεχύθηκε γύρω, αποκαλύπτοντας σε όλους πόσο ο Κύριος τίμησε τον ταπεινό του δούλο, που μέχρι αυτή την ώρα από ταπείνωση ένιωθε τον εαυτό του ανάξιο».